Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μπραντ που από την πρώτη στιγμή που έφτασε στα χέρια μου το λάτρεψα. Μ' αρέσουν όλα όλα τα αρώματα, ειδικά με τα τρία από τα έξι τα αγάπησα, τα, τα, τα θέλω και τα τρία σε full size. Έχω το ένα από τα τρία εδώ σε μπουκάλι να σας δείξω, τα άλλα θα δούμε σε δείγματα. Ε, αν με παρακολουθείτε στο Instagram, σίγουρα ξέρετε για ποιο άρωμα μιλάω και για ποιο brand. Επειδή τη ευκαιρία να σα πω ότι μπορείτε να με βρείτε στο Instagram σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Μιλάω και εκεί μόνο για αρώματα, με κριτικέ, βίντεο unboxing κτλ. Αλλά μείνετε συντονισμένοι, διότι έφτασα του 5.000 followers και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θέλω να σα ευχαριστήσω και θα ανεβάσω αύριο το απόγευμα ένα giveaway. Ε, όχι με αυτό το μπραντ, με ένα άλλο μπραντ που αγαπώ πάρα πάρα πολύ, ένα μπουκάλι νης, nice, ένα από τα πιο αγαπημένα μου που έχω ε, και θα είναι για όλη την Ευρώπη, οπότε μείνετε στον ισμένοι, θα σας ανεβάσω, μόλις ανεβάσω αύριο το giveaway στο Instagram, θα κάνω και ένα γρήγορο short στο, στο, YouTube για να σας το θυμίσω. Ε, να σας πω ότι αν σας αρέσει το κανάλι και θέλετε να το στηρίξετε, παρακαλώ πολύ για μια εγγραφή, είναι δωρεάν, αλλά πραγματικά με στηρίζετε και μου δίνετε δύναμη. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να σας πω για το μπραντ που θα μιλήσουμε σήμερα. Το μπραντ λοιπόν που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Maison Violet. Αυτό εδώ. Έχω τα δείγματα διότι είναι έξι τα αρώματα στο συνόλο που έχουν. Ε, και έχω τα πέντε σε δείγματα και το ένα σε full size. Να σας πω ότι θέλω άλλα δύο σίγουρα σε, σε full size. Ε, επί τη ευκαιρία. Θέλω... Να σας πω ε, ότι, εντάξει, άσχετο με την αφορμή, διότι η αφορμή που θέλω να σα το πω, αυτό είναι ένα πολύ ε, προσβλητικό και συγχρόνι, μήνυμα, σχόλιο μάλλον, ε, που έλαβα στο, στο τελευταίο βίντεο, του τύπου ε, πώς, πώς αναφέρεις κάποια μπραντα, έτσι, τα σκοτώνεις, δεν τα λες σωστά κτλ. Το, το άτομο που το έστειλε και το μήνυμα μου είναι παγερός αδιάφορα και τέτοια άτομα και τέτοιες συμπεριφορές δεν μου λένε τίποτα. Ο μόνο λόγο που το αναφέρουν είναι, επί τη ευκαιρία, αφορμή, ήθελα να σα πω γιατί άλλη μια κοπέρα με ρώτησε πολύ, πολύ ευγενικά, είναι κάποια μπράντ που είναι γαλλικά. Όπω εδώ το λέει κιόλα, Παρίσι, το Μεζόν, βιολέ. Δεν είμαι γαλλόφωνη, δεν είμαι μητρική μου γλώσσα, του συζύγου μου είναι και των παιδιών μου, εφόσον ξεκινήσα να πηγαίνω σχολείο εδώ. Ε, ωστόσο, μένω στο Βέλγιο εδώ και δύο χρόνια και. Ε, μαθαίνω γαλλικά και προσπαθώ να τα πω σωστά. Σίγουρα μπορεί κάποια μπραντ να μην τα λέω όλα σωστά, να μην έχω την προφορά και ποτέ δεν θα έχω την γαλλική προφορά γιατί είμαι Ελληνίδα και η μητρική μου γλώσσα είναι ελληνική. Αλλά πραγματικά προσπαθώ προ τη των μπραντ και προ όλο το σεβασμό σε εσά να τα πω σωστά. Όπω συγκεκριμένα μου έχουν πει, γιατί το, 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 το λε έτσι το, το γκιουρλά. Είναι γαλλικό. Δεν μπορώ να το πω γκιουρλέν ή γκιουρλάν που το ακούω σε άλλα, σε άλλα, από άλλου. Προσπαθώ να το πω πως είναι σωστά και όπως μου είπε και ο σύζυγός μου είναι ε, Γιούγλα Και αυτό δεν είναι violet, είναι violet γιατί είναι ε, γαλλικό brand. Με πολύ πολύ αγάπη με και πάλι αν κάνω κάποιο λάθος. Εννοείται πως με ευγενικό τρόπο ό,τι μου πείτε και με διορθώσετε είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Γιατί η ευγένεια κερδίζει τα πάντα και δεν θα καθυστερήσω άλλο και αυτή τη βλακεία. Ε, λοιπόν, όχι ξε... oh, αυτό θα σας αφήσω τελευταίο. Θα ξεκινήσω... Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σας πω πρώτα δύο λόγια για το ίδιο το brand, διότι πάντα με ενδιαφέρει να μαθαίνω για τα, για τα brand και την φιλοσοφία πίσω από αυτά και ειδικά το, το, αυτό το brand με Βιολέ δεν είναι ένα νέο brand, είναι ένα ιστορικό brand. Λοιπόν, να σας διαβάσω δύο λόγια από σημείο που έχω βρει στο ίντερνετ. Ιδρύθηκε το 1827 από τον François Etienne Βιολέ, Σημάδεψε τη γαλλική βιομηχανία καλλιτικών, διότι ήταν κάτοχο πολλών διπλωμάτων έβρεση τεχνία. Ε, η εταιρεία λάβε πολλά βραβεία κατά τη διάρκεια τη ύπαρξή τη. Η Βιολέ ήταν γνωστή για το κατάστημά τη επί της οδού 12 Boulevard de Capucine. Που θα το διαβάζετε. Τώρα, η Βιολέ σήμερα, πώ ξεκίνησε να υπάρχει πάλι αυτή η εταιρεία, διότι είχε κλείσει. Ε, στα παγκάκια μια σχολή αρωμάτων στο Παρίσι, ε, τρεις φίλοι αποφάσισαν να αναγεννήσουν την Βιόλε. Οι Βικτοριάν, Πολ και Άντωνι φίλοι και συνάδελφοι, λοιπόν με πολύ πολύ αγάπη ε, για τα αρώματα επέστρεψαν για να, 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 να ξαναχτίσουν ε, μία σύγχρονη εταιρεία με σεβασμό στο παρελθόν της Βιόλε. προσωπικά το, το θαυμάζω αυτό που έκαναν αυτά τα, 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 τα τρία νέα παιδιά, διότι Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο το να προσπαθεί να, να ξαναδώσει πνοή και ζωή σε μια εταιρεία που έχει βάλει λουκέτο από το να ξεκινήσεις μια νέα εταιρεία διότι θα πρέπει να, να βγάλουμε ασπροπρόσωπο προπρόσωπο όλο αυτό το μεγάλο όνομα που είχε αφήσει, να, να σεβαστούν, να, να, να είναι πολλά πολλά περισσότερα και είναι μεγάλη κουβέντα αυτό αλλά προσωπικά το θαυμάζω πάρα πάρα πολύ αυτό που έκαναν τα τρία παιδιά και... Ε, θα ξεκινήσω με τα αρώματα, διότι είναι έξι αυτά που έχουν, από ό,τι ξέρω ότι ε, να κυκλοφορούν ακόμη ένα. Ε, ε, είναι έξι λοιπόν, θα σας πω ότι από τα έξι, τα τρία, λέω τα θέλω σε full size μπουκάλι. Ε, να ξέρετε ότι τα αρώματα τους διατίθεται σε μεγάλο μπουκάλι των 75ml, αλλά διατίθεται και σε 10ml από το ίδιο το πράγμα αν τα αγοράσετε. Οπότε ε, αν δεν μπορείτε να τα βρείτε σε δείγματα, αν και ξέρω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα σε κατάστημα για να το δοκιμάσετε, ε, μπορείτε να πάρετε και τα πιο μικρά μπουκάλια. Θα ξεκινήσω από, θα ξεκινήσω από αυτό εδώ. Νουέ ε, είναι το μπλε σύννεφο. Λοιπόν, ήταν λέει το τελευταίο άρωμα 1950. Ε, νομίζω κάποια αρώματα τα, τα ξανά έβγαλαν στην κυκλοφορία και κάποια είναι εντελώ καινούρια. Anyway, λοιπόν, να σας πω γι' αυτό εδώ. Σας ξαναλέω ότι μου άρεσαν όλα όσα δοκίμασα, διότι γενικότερα όταν παίρνω ένα discovery set, ένα-δύο maximum να πω και ανάμεσα σε 10-15 συνήθω δείγματα εδώ στα 6, το να θες τα μισά σε full size είναι πολύ για εμένα, είναι, σημαίνει κάτι. Λοιπόν, <ΣΣΣ> αυτό είναι υπέροχο για, για άνοιξη καλοκαίρι. Ανοίγει λίγο όξινα με το, με το λεμόνι και το πρεκαμόντο που έχει. Έχει και Άνθρωπος πορτοκαλίου, ναι, δεν το καταλαβαίνω πολύ, ίσως επειδή είναι αρκετά έντονο το, το λεμόνι και το περγαμόντο, έχει μόσχο και σανδαλόξυλο στη βάση. Είναι φρέσκο, είναι αναζωογονητικό, είναι και λίγο πουδρένιο, διότι έχει μέσα ήριδα Φυσικά όλα του τα, τα αρώματα είναι «unisex», κάποια τίνουν προς κάποια πλευρά, είναι η αλήθεια. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το τέλειο για άνοιξη καλοκαίρι και το τέλειο «unisex». Το βρίσκω πολύ πολύ safe και είναι ένα άρωμα το οποίο βλέπω γενικότερα ότι αρέσει σε πολύ πολύ κόσμο, διότι δεν είναι... Ενώ ανοίγει όξινα, δεν είναι αυτό το, το έντονο, το όξινο, τα, τα, κλασικά καλοκαιρινά αρώματα. Έχει και αυτό το πουδρένιο από την ήριδα, ευκολοφόρετο. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Νουέ, μπλου. Συνεχίζω με το τανάγκρα. Για το συγκεκριμένο λέει ότι είναι εμπνευσμένο από τα μικρά αρχαία αγάλματα της Ελλάδας. Είναι φρουτόδες, το θυμάμαι αυτό. Είναι φρουτόδες, έχει μανταρίνι. Ναι, μανταρίνι, έχει λουλούδια, έχει φρέζια, αχλάδι, έχει πολύ πολύ πεόνια. Έχει μόσχο και είναι ελάχιστα ξυλόδες. Έχει κέντρο, ναι κέντρο. Έχει αυτή τη, τη, την καθαριότητα του μόσχου, ελάχιστα ξυλόδες, αλλά δεν είναι μόνο στο άνοιγμα τα, τα φρούτα, τα, μπορώ και τα, τα εντοπίζω όσο το φοράω, γενικότερα το συγκεκριμένο δεν είναι ένα άρωμα που θα κάνει φασαρία, είναι για αυτούς που θέλουν τα το αρώματα τους ε, κοντά στο δέρμα, τα γνωστά skin scent, είναι αυτό που θα κάνει μια ωραία φούσκα γύρω σου, που δεν θα μυρίζει κάτι συγκεκριμένο άλλο, αλλά θα περάσει και θα μυρίζει κάτι όμορφο, θα αφήσει το, το ίχνος του, είναι Φρουτόδε αλλά ταυτόχρονα καθαρό άρωμα. Αυτό ξεκάθαρα κατά τη δικαίωμα λίγο προ τη γυναικεία πλευρά. Αλλά είναι άνοιξε καλοκαίρι και αυτό και πολύ πολύ το, ειδικά για πρωινά. Συνεχίζω με το κομπλιμό, το κομπλιμέντο. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, θα σα το πω από την αρχή. Αν δεν είχα το Love To Be Rose από Αμουάζ, θα ήταν και αυτό στη λίστα με τα άρωματα που θέλω σε full size. Λοιπόν, ανοίγει με ευκάλυπτο, παλμαρόζα, άνθος βιολέτας, έτσι, άνθος πορτοκαλιού, βγάζει έτσι κάτι το πράσινο, αλλά στην καρδιά του γίνεται του λευκού λουλουδιού. Δηλαδή έχει για σεμί, για σεμί σαμπάκ, του μπερόζα, η φρέζια, ηλιοτρόπιο, βγάζει δηλαδή αυτό το πουδρέ, λίγο αμύγδαλο, έχει όμως και στη βάση βανίλια και άχυρο που του δίνει γλύκα και από τις δύο πλευρές, διότι και το άχυρο βγάζει έτσι κάτι και γίνο και λίγο πράσινο και έχει και τη βανίλια που του δίνει γλύκα. Γενικότερα όλο το άρωμα μου θυμίζει πάρα πάρα πολύ ε, το Love to Be Rose από Amouage. Κάποιοι λένε ότι του θυμίζει το Carnal Flower. Δεν συμφωνώ διότι έχω δείγμα από το Carnal Flower, θα, ε, ω λάτρηση του μπερόζα και προσωπικά είναι από τα αρώματα που εγώ δεν, δεν, τα, δεν τα δέχομαι πάνω μου. Είναι πολύ πράσινα και σκεφτείτε ότι εγώ μου αρέσουν αρώματα με τι νότε πράσινου, αλλά εκείνο είναι πολύ πράσινο, σαν κομμένο γρασίδι ε, και με, μενοχλή ενοχλεί. Ε, Αντιθέτω, το love του μπερόζ είναι μια γκουγμό. Ε, πολύ γλυκά του Μπερόζα. Αυτό είναι και αυτό εδώ. Έχει νότες πράσινου, που δεν έχει το love του Μπερόζ, αλλά είναι σε πολύ ε, χαμηλά επίπεδα. Δεν είναι too much να έρθουν να σε ενοχλήσουν, να σε πνίξουν. Το βρίσκω. Εντάξει, πρέπει να σα αρέσει την τουμπερόζα για να σα αρέσει το συγκεκριμένο, γιατί είναι αρκετά εκεί. Το νιώθει και το λευκό λουδάτο και από τα άλλα, για σε μη, για σε μη, σαμπά και όλα αυτά που έχει από πίσω. Ε, αλλά κατά βάση είναι μπροστά η τουμπερόζα. Οπότε μυρίζουμε τουμπερόζα με γλυκιά βανίλια και λίγο πράσινο και από το άχυρο. Ε, τέλειο. Ναι, τι είναι προ την πλευρά και αυτό. Κατά τη δική μου άποψη, είναι έτσι σαν ένα πολύ ορθήλικο άρωμα. Υπέροχο. Ανιστελάτριστη του Μπερόζα, από τι καλύτερε που έχω μυρίσει ever. Κομπλιμό. Το κομπλιμό ήταν λέει άρωμα του 1939, απλά είχε ένα S στο τέλο. Πολλά κομπλιμέντα. Το κάνανε κομπλιμό, ένα δηλαδή στην ουσία κομπλιμέντο, και το ξανακυκλοφόρησαν τώρα. Συνεχίζω με τα τελευταία τρία, τα οποία είναι και αυτά που θέλω σε full size. Το ένα το έχω, θέλω και αυτά τα δύο οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το sketch, θα πει σκίτσο. Το συγκεκριμένο, από την πρώτη στιγμή που το μύρισα, το λάτρεψα, διότι είναι σαν να κάνεις layering δύο από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου αρώματα. Δεν θα σας πω τώρα, περιμένετε να σας πω πρώτα πώς μυρίζει. Λοιπόν, και αυτό τι είναι. Αυτό ήταν το Ambre Royale του 1900 και με το ονομάστηκε σε σκέτς 20 χρόνια αργότερα. Λέει εδώ. Ανοίγει λίγο όξινα με το περγαμόντο. Είναι και λίγο spicy από το μοσχοκάριδο και από το ροζ πιπέρι. Στην καρδιά του έχει τριατάφυλλο με, με τουμπερόζα. Και στη βάση, ειδικά στο στέγνο, μα θυμάμαι το αντιλαμβάνει πάρα πολύ αυτό, έχει βανίλια με σπόρο τόνκα. Μόλι το μύρισα κατευθείαν, λέω, ξέρω πώ μυρίζει αυτό, ξέρω ότι έχουν κάνει μίξ. Ε, μυρίζει σαν να έχει κάνει layering το σάλιμαρ με το φεύτελισιό από Dior. Γιατί έχει πολύ ωραία κρεμόδη σιλικιά βανίλια, όπω το σάλιμαρ, ειδικά το του τουαλέτ που έχω, σε συνδυασμό με αρκετό το σπόρο Τόνκα, που έχει το Fave Delicioso, που στην ουσία αυτό σημαίνει. Ε, είναι γλυκό, όχι too much, απόλυτα unisex. Θα μπορούσα να το δω ε, όλο το χρόνο, έτσι πιο, τις πιο κρύες μέρες λίγο περισσότερο, λίγο πιο άνετα, αλλά είναι... <laughs> δηλαδή, αν σας αρέσει η βανίλια και ο σπόρος Τόνκα, απλά κάντε το blind buy. Το θέλω σίγουρα σε full size το συγκεκριμένο, είναι φανταστικό, είναι θυστικό. Έχει και αυτό το λίγο το φλωράλ από το τριαντάφυλλο και την τουμπερόζα, αλλά κατά βάση είναι ωραία γλυκιά βανίλια με σπόρο τόνκα. Το νιώθεις και το λίγο σπάισι από το μοσχοκάρντο και το ροσπιπέρι. Παιδιά, είναι... είναι ονειρικό. Σκέτς. Maison βιολέ. Συνεχίζω με το δεύτερο αγαπημένο μου. Pourpre d'automne. Ε, φθινόπορο μο. Μο φθινόπορο κάπω έτσι. Anyway, αν σα αρέσει η πούδρα και η βιολέτα, σοκ το συγκεκριμένο. Διότι έχει μέσα απ' όλα. Έχει βιολέτα, έχει φύλλα βιολέτα. Ήριδα, τριαντάφυλλο, δαμάσκινο, βρία, μυρίζει. Ε, καταρχήν για μένα είναι unisex προς τη θελική πλευρά. Δεν είναι εντελώς να, το, να πω ότι θα το δω μόνο σε μια γυναίκα, μπορώ να το δω και από έναν άντρα, αλλά μυρίζει βιολέτες, γλυκές, καραμελωμένες βιολέτες. Είναι πούδρα, αλλά μοβ, αυτό που λέει το όνομά του, μοβ φθινόπωρο, μοβ, σκεφτείτε μοβ πούδρα. Μυρίζει την πούδρα τύπου κραγιόν. Αν σα αρέσουν αρώματα τύπου Αχ, πώς λέγεται, από Ζέρζοφ, θα το θυμηθώ. Ναι, το θυμήθηκα. Από Ζέρζοφ, ε, από Και όλα αρώματα, τα αρώματα τύπου, τύπου, δεν λέω ότι είναι ίδια, μην παρεξηγηθώ, αλλά αρώματα τύπου Νασίζο Ροντρίγκε, τα πουδρένια και. Με αυτό θα πάθετε σοκ. Είναι πραγματικά το, το δεύτερο που έχω στη λίστα. Το πρώτο είναι αυτό που έχω και στη φούλη και θα σα το δείξω μετά. Εντάξει, λατρεύω την πούδρα, λατρεύω τις βιολέτες. Εμ, μου βγάζει το vibe και από το Ansolans, από Yuglan. Είναι, είναι καραμελωμένες βιολέτες, είναι πουδρένιο, είναι σαγηνευτική πούδρα. Δεν είναι η πούδρα τύπου ε, καθαριότητα, ε, μαλακτικό ρούχων κτλ. Δεν ξέρω παιδιά, Αυτό το λατρεύω. Το λατρεύω διότι θα μπορούσα να το φοράω σίγουρα χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, τα πάντα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι για πουδρένιο και για φιολέτα έχει πάρα πάρα πολύ καλή ένταση, προβολή και διάρκεια. Όλα βασικά, με όλα είμαι ευχαριστημένη, αλλά ειδικά για αυτού του τύπου, τα αρώματα τύπου πουδρένιο και κραγιόν, έχει πολύ πολύ καλή, πολύ καλό performance. Και ναι, ποιο έμεινε για το τέλος, φυσικά αυτό που, που λατρεύω, που είναι το νέο άρωμα υπογραφής. Για χρόνια φορούσα το νούμερο 5 και το φοράω ακόμη. Αλλά αυτό για όλο το χρονό θεϊκό τον ήρου ε, το φοράω συνέχεια και δεν το βαριέμαι. Διότι συνήθω φοράω αρώματα μετά από δύο-τρει μέρε θα ψιλοβαριέμαι, φοράω κάτι άλλο. Αυτό δεν το φα... βαριέμαι ποτέ. Το έχω λίγο καιρό, αλλά το φοράω συνέχεια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ε, μέχρι ο σύζυγό μου του κάνει εντύπωση. Μου λέει τι έγινε, φορά το ίδιο άρωμα τόσε μέρε. Τι είναι αυτό. Είναι θυστικό. Λοιπόν, θα σα δείξω και τη συσκευασία. Είναι αυτό εδώ. Φυσικά το, το άρωμα στο οποίο αναφέρομαι είναι αυτό εδώ, είναι... έχει το σήμα από βιολέ από εδώ και αν το γυρίσουμε βλέπουμε το όνομα. Είναι un air d'apogée, σημαίνει ένας αέρας κορύφωσης. Δεν θα το σπαταλήσω σε χαρτί, μου. δηλαδή το έχω λίγο καιρό πραγματικά και ήδη πόσο έχω χρησιμοποιήσει. Έχω ξαναπεί ότι πριν πάρω ή το σκέτ ή το κουπ, το τόν που είναι τα άλλα δύο που θέλω σε full size, θα πάρω άλλο ένα να έχω σε αυτό backup. Πρέπει να πάρω πρώτα ένα backup μπουκάλι, το ανέχταποζέ και μετά. Λοιπόν, σκεφτείτε, γλυκό ταμπάκο με δέρμα, καστόρι, έχει γλύκα και γλυκά μαζί με τυπού κομμένο γρασίδι από το άχυρο έχει και άλλη φλωράλ γλυκά από την ε, μιμόζα και όλο αυτό που δρένιο από την ήριδα λεπτομέρεια που όμως εμένα για μένα ήταν ε, 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 από τις πιο ωραίες λεπτομέρειες που μπορείς να βρεις ένα άρωμα έχει μέσα αμπροξάν πρόσφατα που μύρισα απομονωμένο το αμπροξάν καταλάβα ότι το λατρεύω το, το, το στα, στα, αρώματα και πλέον που βλέπω αμπροξάν για μένα είναι απλά, στο δοκιμάζω πιο γρήγορα το άρωμα, πάω κατευθείαν να το δοκιμάσω, να δω τι γίνεται και τα λοιπά και έχω αρχίσει και τα ψάχνω σαν αρώματα. Και το αντιλαμβάνεσαι εδώ, το αμπροξάν, στο στέγνωμα, στο δέρμα, όχι στο χαρτί και είναι ένα άρωμα που θα σύστηνα και όλα βασικά τα αρώματα από μεζόβιολε... Βιολέ, μου αρέσουν πολύ περισσότερο στο δέρμα παρά στο χαρτί. Δεν είμαι φαν στο δε, το, στα αρώματα με δέρμα. Το λέω. Είναι ελάχιστα αυτά που μου αρέσουν. Και με το ταμπάκο ε, ισχύει το εξή. Μ' αρέσει όταν το ταμπάκο είναι τόσο όσο για να κάνει ένα άρωμα ε, αισθησιακό, να του δώσει μια μαγεία, ένα βάθος Όταν είναι too much, το, το τύπου βρώμικο ταμπάκο, ε, το πολύ βαρύ που είναι ξεκαθαραντρικό άρωμα. Δεν είμαι φαν. Το λέω. Αλλά αυτό είναι το τέλειο, smooth, απαλό ταμπάκο. Εν τω μεταξύ, ενώ έχει τόση γλύκα και έχει και floral από τη μιμόζα, δεν είναι θηλυκό, ούτε ανδρικό. Είναι απόλυτα unisex. Και για ταμπάκο μου έκανε πολύ πολύ εντύπωση, διότι άλλο ένα άρωμα που το ταμπάκο είναι έτσι smooth, δεν έχει καμία σχέση σαν άρωμα, απλά το ταμπάκο και εκεί είναι smooth, είναι το Portugal Woman, αλλά εκεί είναι θηλυκό σε, σε unisex είναι από τα ελάχιστα που είναι τόσο απαλό το ταμπάκο και καλοδουλεμένο και τόσο ωραία πλεγμένο όλα μεταξύ τους και υπάρχει τόσο γλυκά από παντού που είναι σαν να μυρίζεις μελωμένο ταμπάκο. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντικειμενική, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι Διότι έχω εθιστεί με, με, το συγκεκριμένο άρωμα, δηλαδή έχει τύχει να το φοράω όλη μέρα ε, να κάνω το δέκατο μπάνιο μέσα στην ημέρα το βράδυ, διότι έχει άπειρη ζέστη. Και πριν πέσω για ύπνο στο κρεβάτι, έβαλα δύο σπρέτ να ανακοιμηθώ με, με αυτή τη μυρωδιά. Ε, δεν αφήνω κανένα να το ακουμπήσει, ε, να, να το φορέσει σε καμία περίπτωση. Το έχω λατρέψει. Ε, νομίζω ότι είναι ένα κρυμμένο διαμάντι, πραγματικά. Και όλο το brand, διότι όταν το ανέβασα και στο Instagram είχα κάποια σχόλια του τύπου Μα είναι τόσο, σ' άρεσαν τρία από τα έξι δείγματα. Αυτό είναι, wow, ε, ποιο είναι αυτό το brand. Και λέω, καλά δεν το ξέρετε, δηλαδή και εγώ δεν το ήξερα τόσο καιρό ε, μέσα στο Instagram, μέσα σε τόσα νέα brand που βλέπουμε καθημερινά. Το είχα δει, λέω, και, τι μου πέρασε έτσι, πώς έγινε αυτό, γιατί είναι, είναι θεϊκό όλο το brand, γιατί όλα τα αρώματα είναι ένα και ένα. Υπάρχει για όλα τα γούστα κάτι, είναι διαφορετικά ε, και ειδικά για το, για το συγκεκριμένο. Πάντα θα το λατρεύω το μεζόν το βιολέκι και το λέω πραγματικά ότι θα το δείτε και θα το προστάρω και στο instagram. Σε λίγο καιρό θα έχω και δεύτερο μπουκάλι έτσι κλειστό να είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξεμείνω ποτέ από το συγκεκριμένο. Αν, αν σας αρέσει το ταμπάκο δέρμα σουέντε γλυκό... Blind buy Και απλά ευχαριστήστε με αργότερα. Θα, θα ξεντρεληθείτε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο που το έχει μυρίσει και δεν. Και από όλα τα αρώματα που έχω δει και από άλλα παιδιά που είναι συλλέκτε και μιλάμε στο, στο Instagram, οι περισσότεροι μου είπαν Ναι, ότι αυτό για μένα είναι το top, το, 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 το νούμερο ένα. Και μετά πάνε τα άλλα. Ε, είναι από το καλύτερο. Το είπε και η ίδια εταιρεία που μιλήσαμε: ότι είναι ένα από τα best seller μα. Από τα πιο αγαπημένα αρώματα. Όχι αδίχως. Ε, Είναι από τα αρώματα που να σα πω την αλήθεια και όλα τα, τα δείγματα με το που τα μύριζα μπορείς να καταλάβεις ποια είναι, ποια είναι η βασική τους νότα που θέλουν να παίξουν γύρω από αυτήν. είναι καλοπλεγμένα, είναι καλοδουλεμένα, αλλά είναι αυτό το του που στέκονται γύρω από μία βασική νότα και πλέκουν ωραία και, άλλα πράγματα, και, άλλες νότες γύρω τους. Ε, εννοείται, το ξαναλέω, ότι για μένα πλέον είναι το νέο άρμα υπογραφή, γι' αυτό θέλω σίγουρα και άλλο μπουκάλι. Ε, αυτά είναι τα μπουκάλια όλα, απλά αλλάζει εδώ το, το όνομα. Ε, Θέλω πολύ να μου πείτε αν έχετε δοκιμάσει το συγκεκριμένο μπραντ, αν έχετε και εσείς κάποιο αγαπημένο, αν κάποιο από αυτά που, που σας είπα σας φάνηκε ενδιαφέρον, εννοείται ότι αγαπώ και λατρεύω και το ξέρετε να μου αφήνετε τα σχόλιά σας και να επικοινωνούμε. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει είναι δωρεάν και πραγματικά με βοηθάτε πάρα πάρα πολύ. Ε, να σας πω επίσης ότι μπορείτε να με βρείτε στο Instagram σε αυτόν τον λογαριασμό. Αν δεν είδατε την αρχή του βίντεο, ξαναλέω πως αύριο, επειδή έφτασα στου 5.000 followers, θα ανεβάσω αύριο το απόγευμα ένα giveaway με ένα full size μπουκάλι από ένα niche brand. Όχι το συγκεκριμένο που μίλησα σήμερα προς αποφυγή απαρεξηγήσεων, αλλά είναι ένα brand που αγαπώ πάρα πάρα πολύ και θέλω να σα ευχαριστήσω για την αγάπη και τη στήριξη. Όπω σα είπα και πριν, περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε για το συγκεκριμένο brand. Να σα πω ότι ε, είναι πολλά τα, τα νέα brand που είτε αναγεννούνται όπω το Μεζό είτε είναι εντελώ καινούργια brand και δοκιμάζουμε συχνά. Και έχω και άλλα 2-3 Discovery Set εδώ από άλλα νέα brand. Αλλά το συγκεκριμένο με έκανε φοβερή εντύπωση, διότι είναι λίγο σπάνιο το να σου στέλνουν 6 δείγματα και να θες full size μπουκάλι και τα τρία. Συνήθω σε ένα maximum 2, να αναπώ, και όχι σε 6, σε 8 και 10 και 15 δείγματα. Ε, επειδή το ανέβασα και στο Instagram, το σοκ που έπαθα με όλα και ειδικά με το συγκεκριμένο, το ανέχεται από μου στείλατε μήνυμα ότι θέλατε ένα βίντεο. Και όντω έπρεπε να κοινά ένα βίντεο για αυτό, για αυτό το brand γιατί θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα και θα το βλέπουμε όλο και συχνότερα τελευταία και θα ανέβει πολύ. Γιατί πραγματικά είναι ποιοτικά ε, τα αρώματά του και πολύ τίμια στην τιμή του. Ε, γιατί βλέπουμε και κάποια νη πράγματα να ξεφεύγουν τελείω όσο περνάει ο καιρό με τι τιμέ, δηλαδή 200, 250, 300, 350 ευρώ. Και θεωρώ ότι είναι οι εξωφρενικέ οι τιμέ. Αν θυμάμαι καλά, αυτά εδώ είναι στα 160 ευρώ. 150-160 ευρώ το μεγάλο μπουκάλι και έχει και τα 10ml σε 30 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Ε, σας ξαναλέω υπάρχουν στην Ελλάδα, να τα δοκιμάσετε αν θέλετε. Ε, περιμένω τα σχόλιά σας. Ετοιμάζω ήδη το βίντεο της επόμενης Κυριακής. Μην, μην ξεχνάτε το giveaway που θα ανέβει αύριο στο instagram. Να είστε όλοι πολύ πολύ καλά σας φίλο.